Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Απόψε αγαπητοί φίλοι έχουν προσκεκλημένο τον κύριο Βλακίδη Νικόλαο, νευρολόγο, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην διευθυντή της 3ης Πανεπιστημιακής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου. Είμαι ο Νίκος Οροσόπουλος και ακούω την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Το απόψινό θέμα της εκπομπής περιλαμβάνει μια ασθένεια που ταλαιπωρεί δύο νέους ανθρώπους. Πρόκειται για τη σκλήρυνση κατά πλάκας ή δάλλως πολλαπλή σκλήρυνση. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας γιατί μπορείτε να μας θέσετε τα ερωτήματά σας. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313-022-040, στο email radio@oelas.org και στη σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής την έχει η Στέλλα Χατζηγεωργίου. Κύριε Βλαϊκίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας και να μας ενημερώσετε ως ειδικός περί ενός φλέγοντος θέματος. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάω κατευθείαν σε ερωτήσεις για να μην κάνουμε χρόνο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βλαϊκίδη, τι είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας καταρχάς. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι ένα αρκετά συχνό νόσημα. Στην Ελλάδα υπολογίζονται 25 με 30.000. Προσβάλλει νέους κυρίως ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά κυρίως από ηλικίας 16 μέχρι 55 ετών και η πιο πολύ είναι η αιχμή, δηλαδή είναι 18 με 40. Παλιότερα που δεν είχαμε τη μαγνητική και την αξονική τομογραφία λέγαμε 18 με 42 ετών, αλλά τώρα με τη μαγνητική τομογραφία ξέρουμε ότι μπορεί να προσβληθεί οποιαδήποτε ηλικία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί σε αυτή την ηλικία ο καθένας αρχίζει να προγραμματίζει το επαγγελματικό του και το οικογενειακό του μέλλον. Οπότε καταλαβαίνετε όταν έρθει αυτή η πάθηση τα πράγματα γκρεμίζονται όλα και ο ασθενής νιώθει πολύ 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 καταβεβλημένος και απροσανατόλιστος και δεν ξέρει το τι να κάνει. Πού οφείλεται τώρα η σκλήρυνση κατά πλάκας? Είναι πολυπαραγοντική νόσος. Πολλές φορές υπέθεσαν ότι οφειλόταν σε έναν ιό και πιο πολύ πίστεψαν ότι ο ιός Epstein-Barr και πιο νωρίς της Σιλαράς, αλλά φαίνεται βρέθηκαν επίσης ορισμένα γονίδια τα οποία όμως είναι διαφορετικά για κάθε άνθρωπο και έτσι δεν είναι κληρονομική η νόσος, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όμως υπάρχουν πολλοί περιβαλλοντολογικοί παράγοντες και πολλοί ιδιοστασιακοί. Παίζει ρόλο δηλαδή που θα έχει περάσει κανένας τα πρώτα του 15 χρόνια που θα οριμάσει το σύστημα του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα το ανοσοποιητικό σύστημα. Οφείλεται λοιπόν σε μια διαταραχή του αυτοανοσοποιητικού συστήματος, οπότε από ένα λάθος μήνυμα, είτε από έναν ιό, είτε από ένα λεύκομα, είτε από ένα τμήμα ενός μικροβίου, τα κύτταρα, τα λεμφοκύτταρα, τα οποία είναι υπεύθυνα να προστατεύουν τον οργανισμό από τους ιούς, τα μικρόβια, ακόμα και άμα ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα και από τα καρκινικά κύτταρα, από το λάθος αυτό μήνυμα στρέφονται εναντίον του νευρικού κυττάρου και προκαλούν αυτές τις παραλύσεις. Και η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να κάνει οποιοδήποτε νευρολογικό σύμπτωμα, οποιοδήποτε με οποιοδήποτε νευρολογικό σύμπτωμα. Κύριε καθηγητά, ποια είναι τα πιο συχνά συμπτώματα στη σκλήρυνση κατά πλάκας? Ο Σαρκό, ο οποίος πριν από πολλά πολλά χρόνια, πριν από αιώνες, περιέγραψε ακριβώς την πρώτη μορφή της σκλήρυνσης κατά πλάκας και την καθιέρωσε σαν νόσο, είχε βάλει τον ύλιγκο, τον νησταγμό και τη δυσαρθρία. Όταν λέμε τον τρόμο, δηλαδή το τρέμουλο στα χέρια, τον νησταγμό, δηλαδή ακούσιες κινήσεις των ματιών χωρίς να θέλουμε δεξιά-αριστερά, και τη δυσαρθρία, τη δυσκολία, δηλαδή να μιλήσει κανένας. Αργότερα πρόσθεσε και τον ύλιγκο και την αστάθεια. Μάλιστα. Αλλά μπορεί να κάνει οποιοδήποτε σύμπτωμα. Αυτά τα συμπτώματα χειροτερεύουν συνεχώς? Όχι, μπορούν να περάσουν και από μόνα τους και ο κόσμος κυρίως έρχεται όταν έχει διπλοπία και πολλές φορές αυτό που λέμε οπισθοβολυβική νευρίτιδα, δηλαδή ξαφνικά καταλαβαίνει ότι δεν βλέπει από το ένα μάτι στο κέντρο καθαρά, ενώ γύρω-γύρω βλέπει πιο φωτεινά και πιο καθαρά. Αυτό τον κάνει να πάει στον οφθαλμίατρο, ο οφθαλμίατρος δεν βλέπει κάτι το παθολογικό και καταλαβαίνει ότι πρόκειται για νευρολογική νόσο και πάει στον νευρολόγο. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα ακούσετε όλοι οι ασθενείς ιδίως και το περιβάλλον των ασθενών, ότι στην οπισθοβολυβική νευρίτιδα και ο ασθενής δεν βλέπει με την έννοια ότι δεν μπορεί να δει καλά και ο γιατρός δεν βλέπει με την έννοια ότι δεν βλέπει κάτι το παθολογικό στον οφθαλμό.
γιατί η βλάβη είναι πίσω από τον αμφιβληστροειδή, οπότε με την οφθαλμοσκόπηση δεν φαίνεται κάτι το παθολογικό. Αργότερα όμως, μετά από καιρό που θα ατροφήσουν οι ίνες, βλέπουμε στο κροταφικό τμήμα της οπτικής θηλής έναν αποχρωματισμό και αργότερα, αν δεν πάρει αγωγή, είναι ενδεχόμενο να μεταπέσει σε ατροφία. Κύριε Βλακίδη, ποιες άλλες μορφές υπάρχουν? Μορφές, οι μορφές της κλήρησης κατά πλάκας πιο συχνή είναι αυτοί οι οποίοι είναι, όπως λέμε, με υποτροπές και βελτιώσεις, με εξάρσεις και υφέσεις. Αυτό είναι το 80%. Εν συνεχεία, αν αυτή η μορφή δεν θεραπευτεί έγκαιρα και σωστά, είναι ενδεχόμενο να μεταπέσει στη λεγόμενη δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή, δηλαδή σε μία μορφή η οποία χειροτερεύει διαρκώς. Και υπάρχει και μία υποδιαίρεση αυτής της μορφής που, εκτός από το ότι χειροτερεύει διαρκώς, παρουσιάζει και εξάρσεις και υφέσεις, και αυτή είναι η χειρότερη, γιατί μετά από την έξαρση δεν θα υποχωρήσουν τελείως τα συμπτώματα, αλλά θα μείνουν. Εκτός από αυτήν τώρα τη μορφή με τις εξάρσεις και τις υφέσεις, τις υποτροπές δηλαδή και τις βελτιώσεις, έχουμε μία άλλη μορφή που είναι το 10%, ενώ η προηγούμενη ήταν το 80%, που αυτή χειροτερεύει διαρκώς ευθύς εξ αρχής, είναι το 10%. Επίσης έχουμε μία άλλη μορφή που είναι λιγότερο από το 3% και λέγεται η κεραυνοβόλος μορφή, στην οποία μπορεί να πεθάνει ο ασθενής μέσα σε λίγες εβδομάδες και λίγους μήνες. Όταν τώρα διαγνωστεί η νόσος, είναι ενδεχόμενο να... πριν διαγνωστεί, πολλές φορές στη μαγνητική τομογραφία να μας δώσει μία μορφή που μοιάζει πάρα πολύ με όγκο ή με απόστημα ή με μετάσταση του ενός όγκου. Αυτό είναι η λεγόμενη ψευδοόγκομορφη μορφή, η συχνότητά της είναι 2-3%. Τότε πραγματικά προκύπτει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κύριε καθηγητά, από ό,τι λέτε φαίνεται να παίζει σπουδαίο ρόλο το αν αρχίζει γρήγορα η θεραπεία ή μήπως όχι? Βεβαίως. Όσο σήμερα υπάρχει ομοφωνία, διότι αν δεν αρχίσει σύντομα, η νόσος πρέπει να πούμε ότι χωρίζεται σε η πορεία της σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η λεγόμενη φλεγμονώδης μορφή, την οποία μπορούμε να επηρεάσουμε με τα φάρμακα. Μετά η άλλη μορφή είναι η εκφυλιστική. Αν εμείς δεν δράσουμε αμέσως και αρχίσει συνεχώς να έχουμε βλάβες στη μυελίνη, στην οποία επιτίθενται βασικά αυτά τα κύτταρα, τα λεμφοκύτταρα, τα οποία στην αρχή ενεργοποιούνται και μετά, αντί να μας προστατέψουν, επιτίθενται, όπως είπαμε, στο νευρικό κύτταρο και ιδίως στη μυελίνη. Τι είναι η μυελίνη? Η μυελίνη είναι, μπορούμε να πούμε, το νευρώνα όπως είναι ένα ηλεκτρικό καλώδιο. Η μυελίνη είναι το πλαστικό που προστατεύει το σύρμα. Το σύρμα είναι ο άξονας. Αν πάθει βλάβη ο άξονας, μετά η βλάβη είναι μία αναστρέψιμη, δηλαδή δεν διορθώνεται πλέον. Η μυελίνη προστατεύει ακριβώς τον άξονα. Αν έχουμε πολλές βλάβες της μυελίνης, μετά ο άξονας μένει άθικτος και μπαίνουμε μετά στο δεύτερο στάδιο, το εκφυλιστικό νόσημα, το εκφυλιστικό στάδιο, που εκεί πέρα τα φάρμακα δεν μπορούν να δράσουν. Επομένως εμείς πρέπει να δράσουμε με τα φάρμακα όσο το δυνατόν ταχύτερα στο στάδιο που έχει υποστεί βλάβη η μυελίνη, να διορθώσουμε τη βλάβη της μυελίνης, να απομακρύνουμε δηλαδή τα λεμφοκύτταρα, να τα σταματήσουμε να βλάπτουν τη μυελίνη. Και πώς θα γίνει με σιγουριά η διάγνωση? Η σιγουριά με διάγνωση γίνεται με τα κριτήρια του McDonald, που συνεχώς αναθεωρούνται. Αν έχουμε δύο υποτροπές είναι πολύ πολύ εύκολο, μπορούμε να με τις δύο υποτροπές και τα έχοντας και μερικές εστίες, μερικά ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία, μπορούμε να θέσουμε τη διάγνωση. Αν έχουμε όμως μία υποτροπή, τότε πρέπει να έχουμε εστίες περικυλιακά, υποφλοιωδώς, στο μεσολόβιο και σε ορισμένες άλλες περιοχές που είναι παθογνωμονικές ή και στο νοτιαίο μυελό. Αν δεν τα έχουμε αυτά, η διάγνωση δεν είναι 100%, οπότε τότε θα μας βοηθήσει και το εγκεφαλονοτιαίο υγρό. Θα μπορέσουμε να δούμε δηλαδή τα παθολογικά κλάσματα της IgG σφαιρίνης που προκύπτουν ακριβώς από τη βλάβη της μυελίνης και από την αυτόχθονη, την καινούρια παραγωγή η οποία γίνεται μέσα στο νοτιαίο μυελό. Αλλιώς η γνήσια IgG σφαιρίνη
γίνεται από τα χωριοειδή πλέγματα των πλαγίων κοιλιών. Όταν όμως έχουμε βλάβες τέτοιες, τότε έχουμε και αυτόχθονη παραγωγή στο νοτιαίο μυελό. Έχουμε χαρακτηριστικούς δείκτες και όταν έχουμε και τα κλάσματα αυτά, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σίγουρα στη διάγνωση. Δεν μου είπατε όμως, κύριε Βλακίδη, τίποτα για το μοναδικό σύνδρομο της κλήρησης κατά πλάκας που ακούμε. Α, ναι, είναι το CIS το λεγόμενο. Όπως είπαμε προηγουμένως, η οπισθοβολβική νευρίτισα είναι το μοναδικό σύμπτωμα, είναι το πιο συχνό μοναδικό σύμπτωμα. Δηλαδή, ενώ ο ασθενής είναι καλά, πολύ καλά, πηγαίνει στη δουλειά του, ξαφνικά δεν βλέπει. Ή ξαφνικά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει επιδέξια ένα χέρι ή ένα πόδι. Οπότε τότε αυτό είναι το μεμονωμένο αυτό σύνδρομο, σύμπτωμα, το οποίο αν συνδυάζεται και με πολλαπλές εστίες στη μαγνητική τομογραφία, τότε έχει μία πιθανότητα 80% μέσα σε 5 χρόνια να μεταπέσει σε μία σίγουρη μορφή της πολλαπλής σκλήρησης. Τότε επομένως πρέπει να δράσουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις με τα φάρμακα. Αν όμως δεν συνδυάζεται με παθολογικές εστίες πολλαπλές ή είναι μία-δύο μόνον, τότε μπορούμε να περιμένουμε, γιατί το ποσοστό είναι μόνο 20%. Οπότε αν δώσουμε φάρμακα, δηλαδή 1 στους 5 είναι το 20%. Αν δώσουμε φάρμακα, 4 στους 5 θα παίρνουν φάρμακα χωρίς να τα χρειάζονται. Κύριε Βλακίδη, οπότε με αυτά τα κριτήρια που μας είπατε του McDonald's μπαίνει σίγουρα η διάγνωση της κλήρησης κατά πλάκας? Όχι, δυστυχώς Νίκο, δεν μπαίνει σίγουρα. Πρέπει να αποκλείσουμε όλα τα νοσήματα τα οποία μπορούν να δώσουν παρόμοια κλινική εικόνα και παρόμοιες εικόνες στη μαγνητική τομογραφία. Μερικά από αυτά είναι και εύκολα θεραπεύσιμα. Ας πούμε, η νόσος του Λάιμ, η οποία οφείλεται στην Μπορέλια Μπουργκντόρφερη και η οποία διαγνώστηκε το 1970. Αυτή μπορεί να μας έρθει ο ασθενής με μία παραπληγία, με εικόνες όπως της πολλαπλής σκλήρησης στη μαγνητική τομογραφία και κάνοντας μία θεραπεία 10-15 ημερών να επανέλθει τελείως στο φυσιολογικό. Επίσης η έλλειψη της βιταμίνης B12. Επίσης ακόμα και η σύφυλης, αν δεν φτάσει να γίνει τριτογενής, έτσι, δεν φτάσουμε στο τρίτο στάδιο, μπορούμε να τη θεραπεύσουμε. Επίσης είναι πολλά νοσήματα, η σαρκοείδωση, πολλά από ιούς, όπως είναι ο μεγαλοκυταριακός ιός, ο τροπικός ιός, μπορούν να μας προσφέρουν τέτοιες εικόνες. Η σαρκοείδωση δεν ξέρω αν την είπαμε. Για να μπορούμε ακριβώς να τα αποκλείσουμε έγκαιρα και να θεραπεύσουμε και αυτά. Υπάρχουν πραγματικά πολλά νοσήματα. Είναι το σύνδρομος Γέγκρεν που πάει πολύ καλά με την με θεραπεία κορτιζόνης, με μικρές δόσεις κορτιζόνης. Βέβαια η νόσος του Μπεξέ, τα μυτοχονδριακά νοσήματα, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πρέπει να τα αποκλείσουμε πρώτα και μετά να δώσουμε σίγουρα τη θεραπεία, γιατί η θεραπεία αν δεν πάει καλά με τα πρώτης γραμμής φάρμακα, τα οποία είναι μεν συνήθως ενέσιμα αλλά δεν έχουν αξιόλογες παρενέργειες, τα δεύτερης γραμμής φάρμακα είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν αυτή τη λεγόμενη την PML, δηλαδή την προϊούσα και επιδεινούμενη λευκοεγκεφαλοπάθεια, η οποία είναι θανατηφόρος. Ωραία, φτάσαμε στο σημείο, κύριε Βλακίδη, και έχουμε βάλει τη διάγνωση. Μετά τι γίνεται? Μετά πρέπει να πάρει ακριβώς ο ασθενής τα φάρμακα. Τα πρώτα φάρμακα είναι οι ιντερφερόνες. Το πρώτο φάρμακο το οποίο μπήκε ειδικά για τη σκλήρυνση κατά πλάκας είναι το μπεταφερόν. Αυτό όμως είναι μέρα παραμέρα, είναι ενέσιμη μορφή υποδόρια και έχει το θέμα της παρενέργειας κάτι σαν γρυπόδες σύνδρομο. Δηλαδή έχει μία δεκατική πυρετική κίνηση, έχει μία αδυναμία, αρθραλγίες, πόνους μυαλγίες, που καταλαβαίνετε ότι αν ένας ασθενής κάνει μία βαριά σωματική δουλειά, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει. Οπότε είναι, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δώσουμε κάποιο άλλο. Με λιγότερες παρενέργειες, μόνο αν, που στην Ελλάδα δεν το είδαμε καν, είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις, είναι το κοπαξόν, δηλαδή η μεθυλική γκλατιμεράτη. Αυτό θέλει ένεση κάθε μέρα, τελευταία υπάρχει και η μορφή του που είναι μέρα παραμέρα,
αλλά οπωσδήποτε είναι πιο καλής ανοχής. Τελευταία υπάρχει και η πεγγυλιωμένη εντερφερόνη, που είναι μία ένεση κάθε 15 μέρες, και σε αυτό πάλι έχουμε το γρυπόδε σύνδρομο. Αυτά τα γρυπόδη σύνδρομα συνήθως μετά από 1 έως 2 μήνες υποχωρούν, αλλά αυτό ισχύει για τα 2/3 των ασθενών. Το 1/3 θα συνεχίσει να πάσχει από αυτά. Βεβαίως, παίρνοντας ντεπών μπορεί να ανακουφιστεί ο ασθενής, αλλά και πάλι μερικοί από αυτούς έχουν κατά τη διάρκεια της ημέρας εύκολη κόπωση. Η εύκολη κόπωση άλλωστε είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα της σκλήρισης κατά πλάκας, έτσι πρέπει να το έχουμε υπόψη και δεν πρέπει να το συγχαίουμε σαν παρενέργεια. Αυτό πάντως και σαν παρενέργεια υπάρχει και σαν σύμπτωμα. Αν δεν πάει καλά με αυτά, μετά πάμε στα φάρμακα της δεύτερης γραμμής. Είναι το φουμαρικό οξύ, το τεκφιντέρα το λεγόμενο. Επίσης είναι η φιγκολιμόδη, που τώρα είναι χαπάκια αυτά και έτσι δεν γλιτώνει ο ασθενής την ένεση και την ταλαιπωρία. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει το ενδεχόμενο της PML, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μεν, αλλά υπάρχει. Εκτός από αυτά τα ειδικά φάρμακα, κύριε Βλακίδη, πρέπει να προσέξουμε και κάτι ακόμη? Α, ναι, βέβαια. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη δίαιτα του ασθενού, το στρες, τα οποία έχουν αποδεχθεί ότι επιδεινώνουν πάρα πολύ την πορεία της νόσου. Οι αγχώδεις ασθενείς υποφέρουν πολύ περισσότερο και οι επιβαρύνσεις γίνονται πολύ εύκολα και παθαίνουν πολύ εύκολα από πιο έντονες υποτροπές. Εκτός από αυτό, τώρα έχει αποδειχθεί πλέον το κάπνισμα, υπάρχει εδώ και μία δεκαετία ομοφωνία ότι το κάπνισμα επιδεινώνει την νόσο και επιδεινώνει και τις υποτροπές. Επίσης το αλάτι, τα λίπη επιδεινώνουν πάρα πολύ. Ο ακατάστατος ρυθμός ζωής, γενικά ο οργανισμός αρέσκεται στο... έχει έναν καθορισμένο ρυθμό, δηλαδή να δουλεύει αυτές τις ώρες, να τρώει ορισμένη ώρα, να μπορεί να κοιμάται ορισμένες ώρες, σταθερές ώρες. Όταν αυτά διαταραχθούν είναι πιο εύκολα, είναι πιο επιρρεπής δηλαδή να παρουσιάσει υποτροπές στη σκλήριση. Η σκλήριση κατά πλάκας, κύριε Βλακίδη, είναι κληρονομική? Όχι, δεν είναι κληρονομική. Όπως είπαμε, παρότι συχνά βλέπουμε έναν πατέρα ή μία μητέρα να έχει παιδιά τα οποία πάσχουν από τη σκλήριση κατά πλάκας, και ο ίδιος ο πατέρας, και παρά το γεγονός ότι, όπως είπαμε, βρέθηκαν ορισμένα γονίδια, αυτά τα γονίδια δεν είναι υπεύθυνα για να κληρονομήσει να κληρονομήσουν τα παιδιά την νόσο, είναι όμως προδιαθέτουν τα παιδιά, δηλαδή αν είναι 0,8%, 0,08, 8 στους 10.000 η συχνότητα στο δικό μας γεωγραφικό πλάτος, διότι πρέπει να σας πω ότι όσο πλησιάζουμε στους πόλους, στη Σουηδία παραδείγματος χάρη, είναι πολλαπλάσιο το ποσοστό από ό,τι είναι στον Ισημερινό. Στον Ισημερινό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Ένας κάτοικος του Ισημερινού έχει σχεδόν μηδαμινή πιθανότητα να πάθει. Αν όμως πάει στη Σουηδία σε ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών, δεν θα κινδυνεύει, θα κρατήσει το ποσοστό του Ισημερινού. Τα παιδιά του όμως που θα μεγαλώσουν εκεί, γιατί όπως είπαμε έχει μεγάλη σημασία το ανοσοποιητικό σύστημα σε ποιο περιβάλλον θα οριμάσει, αν από την ηλικία 0 έως 15 ετών ζήσει στη Σουηδία, τότε παίρνει το αυξημένο ποσοστό της Σουηδίας. Τι με ρώτησε, Σαλονίκο? Ναι. Αν και την κληρονομικότητα. Ναι. Αυτό. Δεν υπάρχει κληρονομικότητα, αλλά τα γονίδια αυτά προδιαθέτουν. Ένας δηλαδή τώρα που έχει πατέρα ο οποίος πάσχει από σκλήριση, αντί να έχει το ποσοστό 8 στις 10.000, μπορεί να φτάσει 12 έως 16 στις 10.000. Ενώ στη Σουηδία είναι 5 στις... πολύ περισσότερο, 50 στις 10.000, έτσι. Τώρα, επειδή μιλάμε για γονίδια, υπάρχει γονιδιακή θεραπεία, υπάρχει περίπτωση? Γίνεται προσπάθεια ακριβώς, και όχι τόσο στη γονιδιακή περιοχή αυτό, αλλά όσο όταν εκδηλωθεί η σκλήρυνση, τότε να δώσουν τα μεσηχηματικά κύτταρα. Έχουν γίνει και μεταμοσχεύσεις και τέτοια αυτά.
σε ορισμένες περιπτώσεις είχαμε πολύ καλή βελτίωση. Είναι πάντως επικίνδυνη θεραπεία, διότι πρέπει να καταστήλουμε τελείως το ανοσοποιητικό σύστημα, οπότε ο οργανισμός είναι πολύ πολύ πιο εύκολα να νοσήσει πολύ βαριά και να πεθάνει από μια συνηθισμένη γρήπη. Πρέπει επομένως να προσέχουμε πολύ καλά, πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια της γρήπης για όλους τους ασθενείς, έτσι. Ένας ο οποίος νοσεί πρέπει να το αποφεύγει αυτό, διότι και οι ακριβώς προκαλούν είτε την εισβολή της νόσου είτε πολύ πολύ εύκολα υποτροπές της νόσου. Κύριε Βλαϊκίδη, πόσο βοηθάει η γυμναστική και γενικά η φυσικοθεραπεία? Πάρα πολύ, σε όλους. Και η ενεργητική γυμναστική και η φυσιοθεραπεία έχουν μόνο ευεργετικά αποτελέσματα. Αρκεί να μην κάνουμε πρωταθλητισμό. Ακούω δηλαδή συχνά από τους ασθενείς μου ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, πηγαίνω πολύ καλύτερα, γιατί ενώ μπορούσα να σηκώσω 25 κιλά, τώρα σηκώνω 35 και θα πάω στους 50. Αυτό είναι λάθος. Είναι καλύτερα να κάνει διπλάσιες κινήσεις στα 20 κιλά παρά να κάνει μία στα 50 κιλά. Όταν κάνουμε πρωταθλητισμό, αυτό είναι σαν να προκαλούμε την νόσο, να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας, να έχουμε έκκληση τοξικών ουσιών. Και αυτό είναι πολύ πολύ κακό και ευνοεί πάρα πολύ την υποτροπή της νόσου. Θα συμβουλεύατε να βαδίζουμε καθημερινά? Βεβαίως. Ώσπου να καταλάβουμε ότι αρχίζουμε να κουραζόμαστε. Τότε θα πρέπει να αναπαυθούμε για 20 λεπτά έως 30 και εν συνεχεία πάλι μπορούμε να περπατήσουμε. Και μόλις καταλάβουμε ότι ξανακουραζόμαστε, πάλι μπορούμε να σταματήσουμε και μετά να ξανασυνεχίσουμε. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε να πούμε ότι ναι, κουράστηκα, αλλά ας πάω ακόμα ένα χιλιόμετρο να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου. Αυτό είναι κακό. Είναι μια πρόκληση που προσβάλλει τον οργανισμό, τον φέρνει σε ένα στρες και αυτό το στρες εκλείει ορισμένες ουσίες οι οποίες μειώνουν την αντοχή του οργανισμού απέναντι στους ιούς και μπορεί εύκολα πάλι να έχουμε υποτροπή της νόσου. Κύριε καθηγητά, υπάρχουν τροφές που οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν? Βεβαίως. Είπαμε το αλάτι, πειράζει πάρα πολύ. Πειράζουν τα λίπη από τα αλκοολούχα ποτά. Πιστεύετε ότι γενικά όλα τα υνοπνευματώδη πειράζουν, όμως επειδή το κόκκινο κρασί έχει και αντιοξυδοτική δράση, το αλγευρικό άθροισμα είναι περίπου το ίδιο, οπότε ο ασθενής μπορεί να πίνει πότε-πότε ένα κόκκινο κρασί. Από τα άλλα τα κρασιά, και ιδίως αυτά που μπαίνουν και τα χημικά, οι χημικοί παράγοντες μέσα, όπως είναι το ούζο, η ρακή, το τσίπουρο, η ρετσίνα, αυτά είναι που πειράζουν περισσότερο. Όπως και τα λιπαρά, είπαμε, τα λίπη πειράζουν πάρα πολύ. Δεν πρέπει να το πω. Κύριε Βλαϊκίδη, η νόσος της κλίσης καταπλάκας επηρεάζει τις νοητικές λειτουργίες? Βεβαίως. Και μάλιστα υπάρχει μία μορφή, το 10%, που εκδηλώνεται μόνο με ψυχικές λειτουργίες. Και εν συνεχεία, αν δεν κάνει θεραπεία ο ασθενής, σιγά σιγά βλέπουμε ότι μειώνεται η δυνατότητά του στη διακίνηση του σκεπτικού υλικού. Γιατί οι εστίες οι οποίες πηγαίνουν στη λευκή ουσία. Και οι σύνδεσμοι μεταξύ των ημισφαιρίων που θα διακινήσουν το σκεπτικό υλικό από το ένα ημισφαίριο στο άλλο, ώστε να βγει το σωστό συμπέρασμα, πάσχουν. Οπότε η διακίνηση του σκεπτικού υλικού αυτού για να βγουν τα σωστά συμπεράσματα από τη μία περιοχή του ημισφαιρίου, ας πούμε από τον κροταφικό λόβο που είναι το κέντρο της μνήμης, να πάει στο βρεγματικό που είναι το κέντρο της κρίσης, αν η λευκή ουσία έχει πολλές βλάβες από την σκλήρυνση, αυτό δεν θα μπορεί να γίνει εύκολα. Με συνέπεια να εκπίπτει διαρκώς. Υπάρχουν βέβαια διάφορες ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε ώστε να ενεργοποιούμε τις συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα ημισφαίρια και ανάμεσα στις περιοχές του ίδιου ημισφαιρίου, ώστε όσο το δυνατόν να τις κρατάμε σε εγρήγορση, ώστε να κάνουν, παρόλο που θα υπάρχουν βλάβες, οι παρακείμενες περιοχές να αναλάβουν το ρόλο αυτών που έχουν βλαβεί και έτσι να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Θα σας διακόψω για λίγο, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται και το σύντομο δελτίο ειδήσεων και ξανά κοντά σας. That diamonds need money for this art, but that's not.
Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Βλαϊκίδης Νικόλαος, που είναι νευρολόγος, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην διευθυντής της Τρίτης Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, κύριε Βλαϊκίδη, μιλούσαμε. Η τελευταία ερώτηση που σας είχα κάνει, αν η νόσος γενικά επηρεάζει τις νοητικές λειτουργίες. Ναι, βέβαια. Είπαμε ότι 10% σε ένα 10% εκδηλώνεται με ψυχικές μορφές, με ψυχική συμπτωματολογία και οπωσδήποτε με την πάροδο του χρόνου, αν δεν εφαρμοστεί η κατάλληλη αγωγή, είπαμε, της πρώτης δεύτερης γραμμής φάρμακα. Υπάρχουν γενικά άλλα φάρμακα που είναι πιο ισχυρά. Υπάρχουν. Είναι και πιο ισχυρά και ενδεχομένως και με κάπως περισσότερες παρενέργειες. Αλλά αν έχουμε μια καλή παρακολούθηση, μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτά είναι η αλεμτούζουμάμπι, το λεμτράντα, καθώς και το ταϊσάμπρι. Αυτά τα δύο φάρμακα βοηθάνε πολύ, είναι τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα και μας βγάζουν ασπροπρόσωπα στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που πρέπει να αποφεύγουν οι ασθενείς με τις κλήρες κάτω από πλάκα, δηλαδή ο συνδυασμός με τα φάρμακα της κλήρησης? Ναι, υπάρχουν κάποια φάρμακα ανάλογα με τη μορφή και ανάλογα με το τι είδους θεραπεία κάνει. Αν παραδείγματος χάρη παίρνει κάποιος ένα φάρμακο δεύτερης ή τρίτης γραμμής, δεν θα πρέπει να πάρει ένα άλλο φάρμακο το οποίο μειώνει ακόμη περισσότερο το ανοσολογικό του, την δραστηριότητα του ανοσοποιητικού του συστήματος. Οι βιταμίνες πάντα κάνουν καλό, υπάρχουν, η βιταμίνη D βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξη της κλήρησης και είναι πολύ πολύ χρήσιμο να το κάνουμε, μολονότι στην Ελλάδα, επειδή έχουμε ηλιοφάνεια, σπάνια έχουμε μείωση της βιταμίνης D στον ορό. Μάλιστα. Τώρα, και μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, επιτρέπεται η εγκυμοσύνη στις πάσχουσες γυναίκες με σκλήρυνση? Βέβαια, βέβαια, αναμφισβήτητα ναι. Υπάρχει γενικός κανόνας ότι καλό είναι κανένας καμιά γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να μην παίρνει κάποιο φάρμακο εκτός από σίδηρο και φιλικό οξύ, που το φιλικό οξύ πράγματι από τότε που εισήχθη είδαμε ότι τα παιδιά γεννιούνται και πιο όμορφα και πιο ψηλά και με μεγαλύτερο βάρος και πιο γερά, έτσι. Αλλά τα υπόλοιπα φάρμακα, ο σίδηρος, έτσι, είναι που ενδείκνυται, ό,τι πει αυτά τα λένε οι μευτήρες, αλλά για τα υπόλοιπα φάρμακα είναι καλό να αποφεύγονται. Ωστόσο, οι γυναίκες που έχουν σκλήρυνση, ήδη από το Παρίσι φέτος, το FDA και ο EMA, που είναι οι οργανισμοί που καθορίζουν την καταλληλότητα του φαρμάκου στην Αμερική, ο FDA και ο EMA στην Ευρώπη, είπανε ότι οι έγκυες ασθενείς δεν είναι απαραίτητο να διακόψουν το κοπαξόν. Επιπλέον τώρα, σήμερα ή αύριο, ανακοινώνει το ίδιο και ο FDA για το μεταφερόν, που είναι η ιντερφερόνη β1β. Όχι β1α, η β1β. Εκτός αυτού, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο οργανισμός αναπτύσσει έναν μηχανισμό ο οποίος αποτρέπει την δημιουργία νέων προσβολών ή τουλάχιστον τις ελαττώνει πάρα πολύ. Οπότε ακόμα και να κόψει το φάρμακο δεν κινδυνεύει άμα σε γυναίκα. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπαμε, τόσο η ιντερφερόνη β1β όσο και η οξική κλατιμεράτη μπορούν να παίρνονται και κατά τη διάρκεια της σκίησης. Ο κίνδυνος υπάρχει μετά τον τοκετό, οπότε τότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υποτροπών και η γαλουχία πιστεύεται από πολλούς ότι είναι ένας ανασταλτικός παράγων. Άλλωστε με τη γαλουχία θα πάρει το νεογνώ πολλά αντισώματα τα οποία θα του είναι χρήσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του. Μόλις παρουσιαστεί η υποτροπή μπορούμε να αρχίσουμε το φάρμακο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο αυτό που ρωτάνε πολλοί και πολλοί που κάνουν. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή αμέσως μόλις γεννήσει η γυναίκα να αρχίσουμε αμέσως πάλι το φάρμακο που διακόψαμε ή ένα πιο ισχυρό φάρμακο. Πρέπει να περιμένουμε λιγάκι, γιατί μπορεί να αργήσει και ένα χρόνο ακόμα να έρθει καινούρια υποτροπή. Οπότε αυτόν τον διάστημα
και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα η γαλουχία και το γάλα, το μητρικό γάλα είναι ένα καταπληκτικό εφόδιο για το ανοσοποιητικό σύστημα και για την υγεία του νεογνού. Υστερούμε θεραπευτικά έναντι του εξωτερικού? Όχι, καθόλου δεν υστερούμε έναντι του εξωτερικού. Αν δεν βοηθηθεί, τα ίδια φάρμακα που υπάρχουν στην Ελλάδα υπάρχουν και στο εξωτερικό. Βεβαίως έχουμε εδώ πάντα μία καθυστέρηση. Γιατί? Διότι πρέπει να κυκλοφορήσουν σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να είναι 4-5 αυτές και μετά να πάρουμε τις 3 χώρες με τις χαμηλότερες τιμές, να βγει ο μέσος όρος για να μπορέσει να πάρει το φάρμακο τιμή. Αλλιώς εκτός από αυτή την τρίμηνη καθυστέρηση δεν υστερούμε καθόλου. Όσα φάρμακα υπάρχουν και όσες μέθοδοι γίνονται στο εξωτερικό μπορούν να γίνουν και στην Ελλάδα. Υπάρχουν γενώσιμα φάρμακα και ποια είναι η άποψή σας γενικά για τα γενώσιμα? Υπάρχουν γενώσιμα φάρμακα. Δεν έχω πείρα για αυτό να πω. Οπωσδήποτε είμαι επιφυλακτικός, γιατί τα φάρμακα για την πολλαπλή σκλήρυση είναι πράγματι πολύ πολύπλοκο να τα κατασκευάσει κανένας. Είναι φάρμακα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές, ιδιαίτερες δομές, ιδιαίτερες γνώσεις και δεν ξέρω αν αυτά τα διαθέτουν τα γενώσιμα φάρμακα. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια θεραπεία που μας κάνει, που μας δίνει κάποιες προοπτικές για το μέλλον, ώστε εμείς να ελπίζουν? Όλες οι θεραπείες. Συγκεκριμένα τώρα να σας πω αυτό, ότι με το μπεταφερόν υπάρχει μία μελέτη που ανακοινώθηκε πριν από 4 χρόνια και αφορά, έγινε στη Γερμανία, σε γερμανικό πληθυσμό. Το 80% των ασθενών αυτών μπορούσαν μετά από 20 χρόνια που ήταν σε θεραπεία με μεταφερόν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους όπως την έκαναν και πριν. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γι' αυτό έχει σημασία η έγκαιρη έναρξη της αγωγής. Και το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, γιατί όλοι οι ασθενείς αυτοί δεν άρχισαν άμεσα τη θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν όλοι άρχισαν μπορεί να ήταν 85%. Ώστε η μέτρηση που γίνεται της αναπηρίας και της δυσκολίας να μην φτάσει στο βαθμό EDSS 3, όταν μέχρι τον 1,5 βαθμό η δυσκολία δεν υπάρχει καθόλου. Βρίσκουμε μόνο στην νευρολογική εξέτωση παρθολογικά νευρολογικά σημεία. Δηλαδή θα έχουμε ακούσει όλοι το σημείο Μπαμπίνσκι, τον νισταγμό, τη δυσαρθρία. Βρίσκουμε αυτά τα σημεία, αλλά ο ασθενής δεν αισθάνεται καμία δυσκολία. Εν συνεχεία μέχρι το 2 πάλι δεν έχουμε αξιόλογη δυσκολία, απλώς έχουμε την εύκολη κόπωση και μια δυσκολία στις επιδέξιες κινήσεις. Από το 3 όμως και πάνω αρχίζει ο ασθενής να αισθάνεται κάποια σημαντική δυσχέρεια, κουράζεται πολύ πιο εύκολα, έχει κάποια αστάθεια, οπότε αυτό τον επηρεάζει και ψυχολογικά και τότε αυξάνει η πιθανότητα να μεταπέσουμε στη μορφή η οποία χειροτερεύει διαρκώς, δηλαδή τη δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή. Μάλιστα. Έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις από το κοινό. Ναι. Θα σταματήσω τις δικές μου για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και των κροατών. Πείτε μου λίγο η οδήγηση, αν κάποιος που έχει σκλήρυνση κατά πλάκα, αν επιτρέπεται να οδηγεί ή όχι. Αυτό θα εξαρτηθεί από την αναπηρία που έχει. Είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν παραπληγία, οπότε με ειδικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιείς μόνο τα χέρια μπορείς κάνετα να οδηγείς. Επίσης αν έχεις αρχίσει κανονικά τη θεραπεία και μπορείς και έχεις χρησιμοποιείς, μπορεί να έχεις 20 χρόνια την νόσο της σκλήρυνσης κατά πλάκας και εντούτοις η EDSS να μην έχει φτάσει στο 3, οπότε κάλλιστα μπορείς να οδηγείς. Η νόσος προσβάλλει άντρες, γυναίκες, υπάρχει κάποιος διαχωρισμός προς το φύλλο? Ναι, βέβαια, οι γυναίκες πάσχουν πολύ συχνότερα. Πολλοί αναφέρουν το ποσοστό κυμαίνεται από 50% έως 200%. Οι γυναίκες σαφώς πάσχουν πολύ συχνότερα από ότι οι άντρες. Μάλιστα. Ρωτάνε τι είναι το λεύκωμα που προκαλεί τα λάθος μηνύματα. Αυτό, όπως είπα, ίσως δεν έγινε πολύ γνωστό, μπορεί να είναι ένα κομμάτι από ένα λεύκωμα, ένα αμινοξύ, ένα κομμάτι από έναν ιό, ένα αμινοξύ, ένα κομμάτι από τον ιό Epstein-Barr ή από τον ιό της Ιλαράς που λέγαμε παλιότερα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ολόκληρος
αλλά υπήρξε ένα χρονικό διάστημα γύρω στο 1996 που υπήρξαν πάρα πολλές εργασίες που ενοχοποιούσαν τον ιό Epstein-Barr ή είτε να προσβληθεί το άτομο είτε να έχει προσβληθεί η γυναίκα λίγο πριν ή κατά τον τοκετό με Epstein-Barr, από τον ιό Epstein-Barr, που προκαλεί δηλαδή τη λοιμώδη μονοπυρήνωση. Αυτό απεδείχθη ότι δεν είναι σωστό, δεν έχει στηριχτεί. Ένας ακροατής ρωτάει αν μπορεί να λαμβάνει αγχολητικά και αν έχουν παρενέργειες. Βεβαίως μπορεί να λαμβάνει αγχολητικά και απέναντίας θα πρέπει να παίρνει αγχολητικά, ακόμη ανάλογα με το πώς, τι είδος είναι το άγχος του. Από τα πιο ελαφρά, όπως είναι η κλοπαζάμι, το φρίσιουμ, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν επιβραδύνει τα αντανακλαστικά, οπότε μπορεί να οδηγεί με την ίδια ικανότητα που οδηγούσε και πριν, και μάλιστα είχε δοκιμαστεί αυτό σε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, το RER. Παλιότερα ήταν το φάρμακο αυτό μιας μικρής γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας της Hoechst, η οποία μετά αγοράστηκε από την Synthelabo, μια μεγάλη εταιρεία γαλλική, η οποία αγοράστηκε εν συνεχεία από τη Sanofi, η οποία είναι κολοσσός μέσα στις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες και η οποία είναι και αυτή η οποία βγάζει το Lemtrada, το οποίο είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο σήμερα, που είναι τρίτης γραμμής για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης. Όταν μιλούσατε για τους πόλους και γενικά η ερώτηση είναι, το κρύο δηλαδή είναι επιβαρυνικός παράγοντας? Όχι, εν αντιθέσει, το κρύο στο δικό μας γεωγραφικό πλάτος κάνει καλό, η ζέστη είναι που κάνει κακό και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από μακριά, θυμάμαι μάλιστα μία όταν ήμουν στο Αχέπα ακόμη, που είχε έρθει από τη Ρουμανία και είδε τον ήλιο εδώ και έκανε με τις ώρες ηλιοθεραπεία στη Χαλκιδική και ήταν μάλιστα προϊσταμένη στο ακτινολογικό μας, έπαθε μία δεξιά ημιπληγία που απεδείχθη ότι οφειλόταν στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Δηλαδή σε εμάς βλάπτει η ζέστη και η ζέστη είναι που κάνει συμπτώματα, εύκολη κόπωση, υποτροπές και όλα αυτά. Το κρύο απέναντίας μας ωφελεί. Η αιτία που είναι στους πόλους είναι ότι εκεί υφίστανται πιο συχνά πολλαπλά είδη κρυολογημάτων και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ιών είναι ενδεχομένως αυτή η οποία φέρνει το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Μάλιστα υπάρχουν παλιότερες μελέτες από το Καρολίνσκα του 1978 που ενοχοποιούσαν τις σιγμωρίτιδες, τις μετοπιές κολπίτιδες, ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην, όχι μόνο στις υποτροπές αλλά και στην εμφάνιση της κλήρυνσης κατά πλάκας, και αυτή η θεωρία έχει καταρριφθεί, δεν υπάρχει. Νομίζω απαντήσατε την επόμενη ερώτηση, άρα οι ιώσεις επιβαρύνουν την όσο. Ναι, ναι, αναμφισβήτητα. Γι' αυτό και πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε το αντιγρυπικό εμβόλιο σε όλους μας και μία φορά τώρα που έχει βγει και το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκο και είναι μία φορά κατά τη διάρκεια του βίου, πρέπει και αυτό να γίνει. Βέβαια, μεταξύ των δύο εμβολίων πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών. Μάλιστα. Ένας ακροατής ρωτάει, λέει, έχω σκλήρυνση και η δουλειά μου είναι χειρονακτική. Πρέπει να παραιτηθώ? Όχι, καθόλου. Εξαρτάται από το τι αγωγή κάνει. Μπορεί να πάρει μια κατάλληλη αγωγή που να μην του προκαλεί αυτό το αίσθημα των μυαλγιών που είπαμε που κάνει ιντερφερόνι. Από την άλλη μεριά και αν δεν έχουν περάσει 2 μήνες είναι ενδεχόμενο και από μόνο του το σύμπτωμα αυτό των μυαλγιών, της εύκολης κόπωσης, των αρθραγιών, του πυρετού να περάσει και από μόνο του. Αλλιώς αντιμετωπίζεται με τον ντεπών. Οπότε αν είναι να πάρει ντεπών μόνο για 2, 3, 5, 6 μήνες και μόνο αυτό θα το πάρει μία ώρα ή ταυτόχρονα με την λήψη της ένεσης. Και είναι καλό να γίνεται το βράδυ ώστε αυτό που θα κρατάει αυτή η διάρκεια του γρυπόδους λεγόμενου συνδρόμου κρατάει 3 με 4 το πολύ 6 ώρες. Να είναι κατά τη διάρκεια του ύπνου, οπότε θα είναι πιο ελεύθερος μετά κατά τη διάρκεια της μυϊκής του εργασίας. Μια ακροάτρια ρωτάει αν υπάρχει κάποιο φάρμακο να βοηθήσει τις νοητικές διαταραχές. Ναι, είναι η υδροχλωρική μεμαντίνη,
που υπάρχει με το Εμπίξα ή το Αλμερζάκ το γενώσιμο, και απεδείχθη ότι βοηθάει πάρα πολύ καλά στις νοητικές διαταραχές. Επίσης η λογοθεραπεία, έτσι, η άσκηση, το διάβασμα, όσο πιο πολύ διαβάζει κανένας, και μάλιστα τώρα υπάρχουν και ειδικά προγράμματα στο κομπιούτερ, μπορούμε να τα βρούμε αυτά στο ίντερνετ και είναι πάρα πολύ χρήσιμα και αρκετά αποτελεσματικά. Μας ρωτάνε, οι διαταραχές όρασης σε έναν υγιή πρέπει να το βάζουν σε σκέψη ώστε για να δει μήπως έχει σκλήρυνση κατά πλάκα, δηλαδή να απευθυνθεί σε έναν νευρολόγο? Οι διαταραχές όρασης που προκαλεί σκλήρυνση κατά πλάκα είναι η διπλοπία και η θόλωση της όρασης, όπως είπαμε, έως πλήρη απώλεια της όρασης στο κεντρικό τμήμα, ενώ γύρω-γύρω βλέπει κανένας πιο καθαρά. Όταν είναι τέτοιου είδους η διαταραχή της όρασης, τότε αναγκαστικά πάμε στο ενδεχόμενο της οπισθοβολβικής νευρίτιδας, που είναι της πολλαπλής σκλήρυσης. Οι υπόλοιπες διαταραχές όρασης, όπως είναι η μυωπία, η υπερμετροπία, ο αστιγματισμός, η δυσχέρεια στην αιμάτωση του αμφιβληστροειδούς, ο αγκιακός παράγων, δίνουν εντελώς διαφορετικά συμπτώματα. Ρωτάνε αν τα ταμεία καλύπτουν τις φαρμακευτικές δαπάνες. 100% στην Ελλάδα, 100% ακόμη. Υπάρχουν παρενέργειες. Ακόμα, ναι, και τα πιο δαπανηρά. Δηλαδή το Λεμτράντα στοιχίζει 7.500 ευρώ το μπουκαλάκι. Και χρειάζεται να κάνει ο ασθενής 5 ενέσεις ενδοφλέβειες τον πρώτο χρόνο, μία την ημέρα, και 3 το δεύτερο, και μετά για 5 έως 7 χρόνια δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αφού κάνει 7.500, είναι 37.500 τον χρόνο, αμέσως σε 5 μέρες, και αυτό καλύπτεται 100%. Ρωτάνε αν υπάρχουν οικονομικά βοηθήματα για τους ασθενείς, π.χ. κάποια αναπηρική σύνταξη, κάποιο επίδομα. Αυτό θα εξαρτηθεί από το βαθμό της αναπηρίας. Η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος που και μόνο με τη διάγνωση της σκλήρυσης έδινε σύνταξη και βοήθημα. Αυτό σε καμιά άλλη χώρα, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε στην Αμερική, γινότανε. Αυτό έχει αλλάξει δηλαδή? Αυτό τώρα έχει αλλάξει, ναι. Θα εξαρτηθεί από το βαθμό της αναπηρίας. Αν έχουμε σημαντικό βαθμό αναπηρίας, οπωσδήποτε ο ασθενής θα πάρει το επίδομά του. Αν δεν έχουμε, γιατί μπορεί κάλλιστα να κάνει την εργασία. Όπως σας είπα, το 80% των Γερμανών μετά από 20 χρόνια που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με μεταφερόν εξακολουθούσαν απρόσκοπτα την εργασία τους. Αν μείνει τώρα χωρίς εργασία, έτσι, αν πάρει είναι πολύ κακό, και οι ασθενείς που θα πάρουν το επίδομα δεν πρέπει να μείνουν αδρανείς. Πρέπει να βρουν ένα χόμπι εν ανάγκη, ξέρω εγώ, να βγάζουν φωτογραφίες, να ασχολούνται με την κυπορική, να κάνουν κάτι, γιατί αν μείνουν αδρανείς, τότε ατροφεί το μυϊκό του σύστημα και είναι πολύ κακό. Και δεν δουλεύει και το μυαλό, οπότε κάθε αδράνεια φέρνει πολύ πολύ κακό. Υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες από τα φάρμακα? Βεβαίως, υπάρχουν, και όπως σας είπα, το Λεμετράντα είναι το πιο αποτελεσματικό. Αλλά ευτυχώς δεν έχουμε προϊούσα λευκοεγκεφαλοπάθεια που είναι θανατηφόρος, που την έχουμε με το Ταϊσάμπρι, αλλά και πάλι και με τα δύο αυτά φάρμακα έχουμε ένα, όπως το λέμε, monitoring, μια ειδική παρακολούθηση που έγκαιρα μπορούμε να δούμε όταν γίνεται σωστά και συνεργάζεται ο ασθενής. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία του γιατρού με τον ασθενή, του γιατρού με το περιβάλλον και του ασθενούς με το περιβάλλον. Πολλές φορές ο ασθενής, ιδίως όταν έχουμε βλάβες στο νοτιαίο μυελό, έχουμε διαταραχές της ούρησης και σεξουαλικές διαταραχές που δεν τις εκμυστηρεύεται ούτε στο οικογενειακό του περιβάλλον. Και γι' αυτό θα έχει μεγάλη αξία να μιλήσουμε και με το φιλικό του περιβάλλον, που σε ένα φίλο του το εκμυστηρεύτηκε. Οπότε πρέπει να εφαρμόσουμε γρήγορα, όσο μπορούμε ταχύτερα, μια πιο επιθετική αγωγή, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το σύμπτωμα στη γέννησή του. Να μην έχουμε δηλαδή μεγάλες βλάβες στο νοτιαίο μυαλό. Πραγματικά έχω πάρα πολλές ερωτήσεις που δεν προλάβαμε να τις πούμε, αλλά λόγω του ότι πέρασε η ώρα. Ελπίζω να ξαναβρεθούμε για να συνεχίσουμε. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Ντενίση.